Σήμερα βρισκόμαστε εδώ εκατοντάδες μαθητές από όλη την Αθήνα μαζί με τους καθηγητές μας. Καταφέραμε να είμαστε εδώ παρά την τρομοκρατία που έχουμε υποστεί από καθηγητές, διευθυντές, ακόμα και από την ίδια την αστυνομία. Πήγαμε κόντρα σε διάφορους που ήθελαν να παραποιήσουν τα δίκαια αιτήματά μας και να μας προβάλλουν ως αρνητές της μάσκας. Με τις καταλήψεις μας και τη σημερινή μας κινητοποίηση, τους αποδεικνύουμε ότι αυτό που απαιτούμε είναι να έχουμε σχολείο ασφαλές με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Είναι κοροϊδία της κυβέρνησης να λέει ότι οι καταλήψεις γίνονται για χαβαλέ και χάσιμο μαθήματος. Χαβαλές είναι τα μέτρα που πήρε η ίδια η κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων και όχι ο αγώνας για τα δίκαια αιτήματά μας. Είμαστε οι μόνοι που θέλουμε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν πραγματοποιηθεί αυτό που ζητάμε. Εν μέσω πανδημίας κατάφερε να περάσει νομοσχέδιο που κάνει το σχολείο μας χειρότερο. Κατάφερε να δώσει εκατομμύρια σε εφοπλιστές και επιχειρήσεις. Ανακοίνωσε πως φέτος θα αγοράσει από τη Γαλλία 16 μαχητικά αεροσκάφη με κόστος που προσεγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το σχολείο μας όμως δεν έχει φράγκο. Δεν μασάμε και απαιτούμε εδώ και τώρα να λυθεί το ζήτημα με την πολύωρη χρήση μάσκας που δυσκολεύει το μάθημα. Μικρότερες διδακτικές ώρες, επαρκή διαλύματα. Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη στην κατεύθυνση των 15 μαθητών στην τάξη. Προσλήψεις καθηγητών να καλυφθούν όλα τα κενά. Επαρκές προσωπικό καθαριότητας. Με ευθύνη Υπουργείου Παιδείας, Περιφερειών και Δήμων να βρεθούν κατάλληλοι χώροι για σχολεία με σοβαρά κτηριακά προβλήματα. Ασφαλείς συχνές και δωρεάν μεταφορές για τους μαθητές. Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων. Καμία σκέψη για κάμερες στις σχολικές αίθουσες. Να εξασφαλιστούν οι όροι για να πραγματοποιηθούν οι σχολικές εκδρομές ή έστω άλλες ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, μαθητικές δραστηριότητες. Για ένα και μόνο πράγμα ευχαριστούμε και αυτή την κυβέρνηση που με τον τραμποκισμό, τις επιθέσεις και τις ανακοινώσεις της δείχνει πόσο μας φοβάται. Όλες τις προηγούμενες μέρες έγινε συντονισμένη προσπάθεια να συγκοφαντήσουν τους αγώνες μας, αλλά δεν τα κατάφεραν. Προσπάθησαν να συγκοφαντήσουν και να διαστρεβλώσουν τα αιτήματά μας, παρουσιάζοντάς μας ως αρνητές μάσκας, τη στιγμή που εμείς τηρούμε όλα τα μέτρα στα σχολεία μας και αγωνιζόμαστε να μην συνοστίζονται οι μαθητές στις τάξεις. Οι αίθουσες να έχουν μέχρι 15 παιδιά, ενώ τώρα σεβαζόμαστε 25 με 30 παιδιά. Θέλουμε προσλήψεις μόνιμου καθηγητικού προσωπικού, ώστε να μην έχουμε κενά και λήψεις. Να παίρνουμε ολοκληρωμένη μόρφωση και να αραιώσουν τα υπεράριθμα τμήματα. Παλεύουμε για μόνιμες καθαρίστριες, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η προστασία και στον χώρο του σχολείου. Προσπάθησαν να μας βάλουν εμπόδια με απειλές και τρομοκρατία, όπως και εισαγγελικές παρεμβάσεις και επέμβαση της αστυνομίας. Όσες προσπάθειες και αν έκαναν, δεν τα κατάφεραν. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ με αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων, με αποφάσεις των συντονιστικών μας επιτροπών, ενώνοντας τις φωνές μας με τους εκατοντάδες συμμαθητές μας από όλη την Αθήνα και στέλνοντας ένα πρώτο ζωντανό μαχητικό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι όποιος θα βάζει με τους μαθητές θα τους βρίσκει συνέχεια μπροστά του. Είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε γιατί εμείς παλεύουμε για ανοιχτά σχολεία με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Για σχολεία που να μην είναι εξεταστικά κέντρα. Για σχολεία που να μας παρέχουν ολοκληρωμένη γνώση και μόρφωση. Ειδικά στην περιοχή μας, αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί όταν πέρα από τις υπόλοιπες τεράστιες ελλείψεις κάνουμε μάθημα σε σχολεία ερείπια και σε κοντέινερ. Είναι αδύνατο να κάνεις εξισώσεις και να γράφεις εκθέσεις όταν φοβάσαι μη σου πέσει κανένα ντουβάρι στο κεφάλι. Γι' αυτό και για όλα τα υπόλοιπα δίκαια αιτήματά μας είμαστε σήμερα εδώ. Κυρία Κεραμέως και κύριοι της κυβέρνησης, και εσείς το μόνο που κάνετε είναι να αποφεύγετε τις τεράστιες ευθύνες σας και να μας αντιμετωπίζετε σαν κόστος. Θα συνεχίσετε λοιπόν να μας βλέπετε συνέχεια μπροστά σας, όλο και περισσότερους. Ακόμα και στον ύπνο σας θα μας βλέπετε. Δεν πρόκειται να ησυχάσετε από την οργή των μαθητών που παλεύουν για σχολεία που να αντιστοιχούν στις ανάγκες τους. Δίνουμε λοιπόν το παρόν στη σημερινή κινητοποίηση και ετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια, για ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Όλοι οι μαθητές ενωμένοι μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές μας. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες σχολεία στην Ελλάδα κινητοποιούνται με πορείες και καταλήψεις. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Δεν κινητοποιούμαστε χωρίς λόγο, όπως μας κατηγορούν. Δεν κλείσαμε τα σχολεία μας για να χάσουμε μάθημα. Δεν είμαστε ανεύθυνοι, όπως συνήθως μας κατηγορούν, ρίχνοντάς μας το φταίξιμο για τη διασπορά του ιού. Εμείς ανησυχούμε για εμάς και τις οικογένειές μας. Και γι' αυτό απαιτούμε περισσότερα μέτρα προστασίας για να κάνουμε μάθημα με ασφάλεια. Δεν δεχόμαστε ότι αυτά που ζητάμε δεν μπορούν να γίνουν και με προκλητικότητα να μας λένε πως δεν υπάρχουν λεφτά.
τη στιγμή που η κυβέρνηση βγαίνει στα κανάλια και λέει πως φέτος θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη με κόστος που προσεγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν δεχόμαστε το δεν υπάρχουν λεφτά, ενώ η Ελλάδα δίνει κάθε χρόνο τόσα λεφτά στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μας προστατεύει. Δεν δεχόμαστε το δεν έχουμε, τη στιγμή που για την καμπάνια μένουμε σπίτι, δώσαν εκατομμύρια ευρώ στους καναλάρχες, αντί να τα δώσουν για να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Βλέπουν την υγεία και τη μόρφωσή μας ως ένα κόστος. Ταυτόχρονα, για να σοπάσουμε, στέλνουν εισαγγελείς και αστυνομία μαζί και ορισμένους διευθυντές για να μας τρομοκρατήσουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τις συλλήψεις μαθητών. Εμείς όμως δεν φοβόμαστε. Να σταματήσει εδώ η τρομοκρατία τους και η διαστρέβλωση των αιτημάτων μας από πολλά κανάλια. Εμείς ξέρουμε πως ο σκοπός του αγώνα μας είναι δίκαιος και γι' αυτό θα συνεχίσουμε. Εκπαιδευτικοί και γονείς μπορούν και πρέπει να είναι στο πλευρό μας. Καλή δύναμη. Κινητοποιούμαστε ήδη στα περισσότερα σχολεία του Βραχαμίου από την πρώτη εβδομάδα με τα δίκαια αιτήματά μας όπου αφορούν την υγεία και τη μόρφωσή μας. Απαιτούμε τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανατάξει σε 15 παιδιά, προσλήψεις καθηγητών για να καλυφθούν όλα τα κενά, επαρκές μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, κατάργηση τράπεζας θεμάτων που κάνει το σχολείο μας ατελείωτο εξεταστικό κέντρο. Η κυβέρνηση έχει πολύ θράσος αν νομίζει ότι με τις μάσκες για ελέφαντες και τα παγουρίνο θα μας κλείσει το στόμα. Τους λέμε και από εδώ ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Γι' αυτό και χθες κάναμε κινητοποίηση στο Δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου και στη συνάντηση δήμαρχος μας είπε ότι θα τοποθετήσουν κάμερες στα προάβλια των σχολείων. Μάλλον της αρέσει πολύ το Big Brother και θέλει να μας κάνει πρωταγωνιστές. Τους ξέρουμε πολύ καλά και αυτούς και την πολιτική τους που επιλέγει να δίνει λεφτά στο ΝΑΤΟ και στις κάμερες και κοιτάει τις ανάγκες των μαθητών σαν κόστος. Δεν μασάμε από την τρομοκρατία τους, με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πλευρό μας συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα. Είμαστε πολλοί και είμαστε ενωμένοι.